Εδώ είμαστε με τον υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Χαφτούρα. Σήμερα δεν μιλούμε για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, παρότι θα τον γαργαλάει η γλώσσα του να γυρίσει εκεί την κουβέντα. Είναι ένας παθιασμένος συνδικαλιστής του χώρου αυτού, οπότε είναι η δεύτερη φύση του, καταλαβαίνετε. Αλλά θα μείνουμε σε αυτά που είναι και σημαντικά στο πολιτικό πεδίο. Και φαντάζομαι και τη Δευτέρα στην εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής θα τα σχολιάσετε με τον Νίκο Παπανδρέου, έτσι. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαφτούρα. Καλή επιτυχία. Καλώς σας βρήκα. Πρώτα απ' όλα πρέπει όλοι να είμαστε... Το όνομά σας ακουγόταν, είναι πια επισήμως ανακοινωμένο. Έχετε κάνει και δηλώσεις το τελευταίο διάστημα, σε αυτές τις εβδομάδες που μεσολάβησαν από την ανακοίνωση και δόθε. Και φαντάζομαι πια ότι πρέπει να χωρέσουν σε ένα βαρύ πρόγραμμα και αυτά τα καινούργια. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες να είναι στην εκδήλωση της Δευτέρας και δεν μιλάω σαν εκπρόσωπος συνομαρχιακής, μιλάω σαν στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής και να είμαστε όλοι εκεί, γιατί θα αναφερθούν και οι θέσεις του κινήματος, αλλά θα παρουσιαστεί και το βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ο οικονομολόγος Ανδρέας Παπανδρέου. Και θέλω ξεκινώντας να πω ότι δεν πρέπει να αφορήσουμε, δεν πρέπει να ξεγράψουμε τη μεγάλη ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης. Και η μεγάλη ιστορία είναι το θετικό πρόσημο της δημιουργίας που δόθηκε από το 80 και μετά. Και θέλω να αναφερθώ, γιατί δεν ξεχνάω την ιδιότητά μου. Υπάρχουν φωνές στο Κίνημα Αλλαγής που λένε να μην μιλάμε τόσο για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν το γνωρίζω. Εγώ θέλω να το πω. Το θεωρώ μόνος μου ηθική υποχρέωση. Και θέλω να πω ότι και στη δημόσια υγεία, θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί όπως μου είπατε πριν, με γαργαλάει λίγο η γλώσσα μου. Θέλω να πω ότι και στην πρωτοβάθμια, το όραμα του γεννηματά, τα κέντρα υγείας ξεκίνησε από αυτή τη Δημοκρατική Παράταξη. Τα συντηρητικά κινήματα ξεκίνησαν από αυτή τη Δημοκρατική Παράταξη. Εγώ, γνωρίζετε ότι λέω πάντα την αλήθεια, προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Μπορεί να κάνω κάποια λάθη και θέλω να πω ότι μπορεί να αναπτυχθήκαν στη διάρκεια, σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε, διάφορες ασθένειες και εμείς τώρα είμαστε με νέες νοοτροπίες να αποβάλουμε όλα τα αρνητικά και να κοιτάξουμε θετικά, αναπτυξιακά. Και αυτή τη στιγμή... θεωρείτε ότι ορίμασε η περίοδος της αυτοκριτικής σας? Σίγουρα έχει ορίμασε. Δικαιούστε να το λέτε. Ναι. Ορίμασε όμως για όλα σας τα στελέχη. Πιστεύω ότι ορίμασε. Καλά. Δεν μπορώ να κάνω κριτική για τους άλλους. Που μετακινήθηκαν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί λένε κάποιοι ότι στον αναγκαστικό ανασχηματισμό που θα κάνει ο Πρωθυπουργός θα δούμε και άλλα στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ να μπαίνουν στην κυβέρνηση. Όπως ήταν στην τελευταία φουρνιά η Ξενογιαννακόπουλου, υπουργός. Εγώ θέλω να πω, κύριε Πολύζο, ότι τα προγράμματα παίζουν ρόλο. Αλλά παίζουν ρόλο και οι άνθρωποι. Και πιστεύω τώρα ότι ορίμασε να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα. Και πρέπει ο κόσμος αυτό να το πιστέψει. Από εκεί πέρα θέλω να πω, ξεκινώντας, ότι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι εδώ και τώρα, ίσως από χθες, να έχει πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είναι μια κυβέρνηση που παίζει τη χώρα μας στα ζάρια. Να περιμένουμε τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα να παίζει αν θα συναντηθεί, αν θα πάμε σε εκλογές, αν δεν θα πάμε σε εκλογές. Είναι κωμικοτραγικό όλο αυτό που διαδραματίζεται. Σας ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται, όλο το σκηνικό βέβαια, που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες? Και βέβαια με ενοχλεί. Είναι ανήθικο προς όλο το λαό, που όλοι οι πολίτες έχουν όραμα, θέλουν να μείνουν στη χώρα. Οι νέοι δεν θέλουν να φεύγουν στο εξωτερικό, που φεύγουν. Πραγματικά όλοι μας το σκεφτόμαστε αυτό, που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, που έχουμε κάποια ηλικία. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει προοπτική. Λοιπόν, το Κίνημα Αλλαγής έρχεται με σοβαρές προτάσεις για τη διαφύλαξη της κοινωνίας, για τη διαφύλαξη των κοινωνικών ανισοτήτων, για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και για να βρεθούν λύσεις στην οικονομία. Και η οικονομία θα πάρει μπροστά μόνο με ανάπτυξη. Ήδη υπάρχει το πρόγραμμα της Αρχηγού και το επιτελείο που έχει επεξεργαστεί, το πρόγραμμα Ελλάδα. Θα βασιστεί πολύ στη γεωργική συνανάπτυξη της Γεωργίας,
στη μεταποίηση σύμφωνα με τα νέα μέσα εξέλιξης που υπάρχουν και γενικότερα... Ναι, αλλά ένα από τα παλιά σας στελέχη που έχει κατεξοχήν με αυτό το πεδίο ασχοληθεί για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όπως τη λέτε, δηλαδή συνδυασμός τεχνολογίας και πρωτογενούς τομέα, η κυρία Διαμαντοπούλου είναι μακριά σας. Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς για την κυρία Διαμαντοπούλου, να είμαι ειλικρινής, και δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Αλλά πιστεύω γιατί υπάρχουν... Δεν γνωρίζετε γιατί είναι μακριά σας, εννοείται. Όχι, δεν γνωρίζω ακριβώς την πορεία της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ναι. Πραγματικά. Την ξέρετε θα ήθελα... όμως. Ναι, τη γνωρίζω και δεν θα ήθελα να κάνω κριτική. Κριτική θα την. Αυτή τη στιγμή είναι μακριά η κυρία, κυρία Διαμαντοπούλου και δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα τι έχετε μπροστά σας. Πρόγραμμα έχετε, καινούριο, φρέσκο πρόγραμμα, που θα έχει, αν θέλετε, ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα του κινήματος αλλαγής και όχι του ΠΑΣΟΚ. Σας είπα και πριν, κύριε Πολύζου, το πρόγραμμα ναι, είναι... Ναι, λέτε ότι αν εμείς βγούμε ή αν είμαστε ένα κομμάτι, τέλος πάντων, της διακυβέρνησης, πρώτα απ' όλα, είπατε σε κάποια παιδιά θα πάμε, αλλά εννοώ για τώρα, συγκεκριμένα εδώ, πράγματα, εδώ γιατί τώρα, εσύ μου δώσατε ναι, τίτλους. Εδώ και τώρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο, η φτωχοποίηση του λαού δεν μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει να ξεκινήσουμε και διαφορετικά. Οι συνεργασίες και οι προτάσεις που υπάρχουν, αυτές δεν συζητούνται από το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής έχει πρόγραμμα, θα έρθω στο πρόγραμμα και σας είπα και πριν, το πρόγραμμα είναι η ανάπτυξη. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε να πάρει μπροστά η οικονομία και η οικονομία θα πάρει μπροστά με... Σίγουρα με μέτρα που υπάρχουν, εγώ δεν μπορώ τώρα εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν μπορώ να σας πω όλο το πρόγραμμα που υπάρχει. Καλά, και είναι η το πρώτη μας κουβέντα που κάνουμε το καταλαβαίνετε. Με την ιδιότητά αλλά σας αυτή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί να μιλάμε για ανάπτυξη. Είναι κορυδεύουμε τον κόσμο και να υπάρχει αυτή η υπερφορολόγηση. Να υπάρχει αυτό το ΦΠΑ στα νησιά, να υπάρχουν αυτές οι... Πραγματικά, άρα θα ακούσετε περισσότερο τον κόσμο της οικονομίας. Ναι, θα ακούσουμε τον κόσμο της οικονομίας, αλλά υπάρχει και πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα Ελλάδα, που έχει συντάξει το κίνημα αλλαγής και έχει να κάνει με την ανάπτυξη της γεωργίας. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα ξεδιπλώσετε και στην ναι, εκδήλωση και όλων των πρωτογενών παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας. Εκεί θα βασιστούμε. Και θα βασιστούμε ταυτόχρονα σε μια βιώσιμη ανάπτυξη διαφυλάσσοντας το περιβάλλον. Δεν γίνεται βιώσιμη ανάπτυξη, δίχως να διαφυλάσσουμε το περιβάλλον, γιατί θα έχουμε απ' την άλλη νοσηρότητα, θα έχουμε χίλια δυο άλλα μάλιστα προβλήματα. Η υποψηφιότητά σας για το κοινοβούλιο σημαίνει και τέλος της μακράς θητείας σας στα κοινά. Μιλώ για την αυτοδιοίκηση. Για την αυτοδιοίκηση, κοιτάτε, οι άνθρωποι, οι πραγματικοί, απαντάνε με πράξεις. Και από τη στιγμή που είμαι και υποψήφιος... Γιατί δεν σας εμποδίζει κανείς να είστε. Ναι, όχι. Εγώ δεν θέλω να κορυδεύω τον κόσμο. Εγώ θα κάνω μεγάλη προσπάθεια μαζί με όλους τους συναδέρφους συνυποψηφίους που θα είμαστε μαζί, όλοι μαζί, δεν μας χωρίζει τίποτε, να ανεβάσουμε το δεν ποσοστό. Φάνηκε, δεν φάνηκε έτσι στο ξεκίνημα. Δεν πειράζει, τα ξεχνάμε όλα, προχωράμε μπροστά. Η χώρα δεν έχει περιθώρια να κάνει βήματα ωραία, πίσω. Ωραία τα λέτε εσείς και ενωτικά είναι, τα λέτε, να είναι μέσα στη μιζέρια. Οι άλλοι θα συμπεριφερθούν να έτσι. Να είναι μέσα στη μιζέρια. Έτσι θα συμπεριφερθούμε όλοι, γιατί πρέπει να πάρουμε υψηλό ποσοστό και όποιος πάρει την έδρα, όποιον προτιμήσει ο πολίτης της Μαγνησίας, μάλιστα, θα πάρει και την έδρα. Δεν πρέπει να χαθεί άλλη τετραετία η έδρα, γιατί αυτό είναι επιζήμιο για την κοινωνία της Μαγνησίας. Μάλιστα. Αυτό πολύ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Και θα ήθελα ακόμη κάτι να πω μόνο. Όλα αυτά τα χρόνια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πού είναι για τη Μαγνησία, πού είναι ο περιφερειακός δρόμος του Βόλου, μιλάμε για τα απλά. Πού είναι η παράκαμψη του χιονοδρομικού κέντρου, θα τα πούμε εδώ, θα πού είμαστε, έχουμε μακρύ δρόμο. Βόλος Φάρσαλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Τίποτε, 1-0. Σας ευχαριστώ και εγώ.